Βέβαια, κύριε καθηγητά, το έχουμε συζητήσει κατηδίαν, αλλά καλό είναι να το πούμε και δημόσια. Δεν είμαστε και εμείς Άγιοι. Γι' αυτό και αισθανόμουν λίγο την ευθύνη βάζοντας αυτό το θέμα στη σημερινή Γενική Συνέλευση. Έχουμε δει παραδείγματα εταιριών και επιχειρηματιών οι οποίοι κάθε άλλο παρά ήθος έχουν και παρά τον πλούτο τους σίγουρα δεν τον παρήγαγαν με βάση το ήθος. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Δυστυχώς είναι εύκολη εδώ το σχόλιο και να με συμπαθάτε. Πρώτον λέω ότι καλοδέχομαι αυτή την τίμια τοποθέτηση δική σας, αλλά από την άλλη προς παρηγορία σας, για να πω και κανένα γαλλικό προς τιμήν του κυρίου Κοντάζ, σαν λίβδανε με γιο φαμίγε. Δεν υπάρχει κανένα συνάφι στο οποίο και καμία χώρα εδώ που τα λέμε, όπου να μην υπάρχουν απατιώνες, πετυχημένοι δε. Έχουμε τέτοια φαινόμενα διαδεδομένα και όχι μόνο στον ιδιωτικό τομέα. Το δημόσιο τομέα να δεις απατιώνες που έχω συναντήσει εγώ που είμαι 100 χρονών. Είναι... Μην φανταζόμαστε τη στιγμή που δεν υπάρχουν εμπειρικές μελέτες οι οποίες να έχουν συνταχθεί από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Πόσους απατεώνες έχουμε στον τομέα αυτόν, σε εκείνον τον τομέα κλπ. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να λέμε ότι το ξέρουμε το θέμα και προς το παρόν δική μου εντύπωση είναι καθολικό το πρόβλημα. Αλλά έχουμε μεγάλες παρηγοριές. Αυτοί οι απατεώνες δεν συνιστούν κανόνα. Βλέπετε, ακόμα και ο ταχυδακτυλουργός δεν μπορεί να ανατρέψει τους φυσικούς νόμους. Ύστερα, οι πετυχημένες με τις απατεώνες εταιρείες δεν έχουν διάρκεια. Εδώ βλέπετε διεθνείς εταιρείες που απεδείχθησαν οι απάτες τους και έκαναν στροφή, σωτήρια και για αυτούς και για μας. Και βλέπετε επίσης ότι η κοινωνική ανοχή των απατεώνων έχει μειωθεί και αυτό είναι μια πολιτική βελτίωση. Άρα μπορούμε να έχουμε και μια παρηγορία, να σας το πω για εσάς τους επιχειρηματίες, την περίφημη εταιρική υπευθυνότητα, που κακώς τη λέγατε ευθύνη στο παρελθόν. Λοιπόν, η εταιρική υπευθυνότητα θα πει ότι έχει ένα κοινωνικό σύνολο που έχει τη δικά του αξιακή προτεραιότητα και την εφοράει σε μια επιχείρηση. Και της λέει, άκου να δεις, άμα δεν φροντίσεις το προσωπικό σου έτσι, επιπλέον από ό,τι λέει ο νόμος, αν δεν κοιτάξεις την κουλτούρα, αν δεν κοιτάξεις το περιβάλλον, εγώ δεν αγοράζω τα προϊόντα σου. Αυτό νομίζουμε ότι είναι σε χλαμάρα. Και εδώ και 30 χρόνια έχει γίνει μια πραγματικότητα και βλέπετε πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες κερδίζουν δεχόμενες την αξιακή προτεραιότητα αξιών του κοινωνικού συνόλου. Θέλετε και άλλο παράδειγμα μετατροπής των αξιών σε πλούτο? Δηλαδή κάθε τόσο υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Γι' αυτό λέω ότι καλό είναι να δεχθούμε ότι ναι μεν έχουμε προβλήματα και στην κοινωνία μας, αλλά αυτά είναι η άσημα.